Ακολουθώντας τα χνάρια της μινωικής παρουσίας στο νησί από τη ζωή στα σπήλαια μέχρι τα επιβλητικά ανάκτορα, η οποία οδήγησε στη δημιουργία του λαμπρότερου και αρχαιότερου προϊστορικού πολιτισμού της Ευρώπης, η συγγραφέας Αθηνάς Φακάκη Κυριακάκη ξεναγεί το κοινό στην ιστορία της Κρήτης. Φιλοδοξούμε ότι από αυτές τις ομιλίες οι δημότες μας θα μάθουν πολλά πράγματα για την ιστορία της Κρήτης και της πόλης, τα οποία ίσως σε πολλούς από εμάς είναι άγνωστα. Η πρώτη από τις διαλέξεις, τις οποίες διοργανώνει η Λέσχη Lions Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε χθες με τη δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης από το κοινό. Τι έτρωγαν αυτοί οι άνθρωποι, πώς διατρέφονταν και υπήρχε εξωστρέφεια στην νεολιθική εποχή? Θα απαντηθούν κάποιες τέτοιες ερωτήσεις. Υπήρχε εξωστρέφεια του πληθυσμού της Κρήτης στην νεολιθική εποχή? Βεβαίως και υπήρχε. Γιατί έχουμε στην Κρήτη οψιδιανό, ο οποίος εισήγεται από την Ίσυρο. Πρόκειται για μία σειρά από 4 ομιλίες, οι οποίες καταγράφουν την εξέλιξη του μινωικού πολιτισμού, από τα σπήλαια μέχρι τα επιβλητικά ανάκτορα, με συναρπαστικές λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής, από τη διαμόρφωση κατοικιών και τη διατροφή των μινωητών, έως την εξέλιξη των τεχνών. Στη σφραγιδιοτεχνία της εποχής εκείνης συναντάται και η μικρογλυπτική και η κοσμηματοτεχνία και η χρυσοχοΐα. Θα μπούμε στην προανακτορική μινωική εποχή και θα κατατεθούν οι πληροφορίες πώς ο κριτικός άρχισε να οικοδομεί δωμάτια για να μένει, πώς άρχισε να στεγάζει αυτά τα δωμάτια και πώς στη συνέχεια ξεκίνησε, βασιζόμενος στη γνώση και στις εμπειρίες των προηγούμενων, να εξελίσσει τέχνες και τεχνικές. Άρχισε να χρησιμοποιεί τον κεραμικό κλίβανο και τον κεραμικό τροχό. Η πρώτη διάλεξη παρουσιάστηκε στο αμφιθέατρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ενώ οι υπόλοιπες θα φιλοξενηθούν στο ξενοδοχείο Αστόρια και θα πλαισιωθούν με περιηγήσεις σε μινωικά και άλλα μνημεία. Θα επακολουθήσει ένα οδηπορικό σε σημαντικούς αρχαιολογικούς τόπους του νομού Ηρακλείου για να δέσει με τις ομιλίες και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο με ένα οδηπορικό μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, στην οποία θα συνδυαστούν κάποια πολύ σημαντικά μνημεία και τοποθεσίες της πόλης του Ηρακλείου μαζί με οποιαδήποτε τεχνουργήματα κατά καιρούς οι Lions έχουν χαρίσει, έχουν δωρήσει στον Δήμο και στους δημότες κατ' επέκταση του Ηρακλείου.